ήταν μάλλον μία από τις ατυχείς στιγμές του. Ο πρόεδρος Ομπάμα επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Κολοσσέο στη Ρώμη και εντυπωσιασμένος με το ιστορικό μνημείο δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. Το Κολοσσέο είναι μεγαλύτερο από κάποια γήπεδα του baseball. Συνοδευόμενος από την τεχνική διευθύντρια του Κολοσσέου, ο Ομπάμα πέρασε πάνω από μισή ώρα στο μεγαλοπρεπές αξιοθέατο, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί οι τουρίστες, ενώ στα υψηλότερα σημεία του είχαν ακροβοληστεί ελεύθεροι σκοπευτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πολλές ερωτήσεις στην ξαναγό του, ενώ τον ακολουθούσε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων. It's remarkable. Unbelievable. Πρέπει να εξακριβώσω πόσοι άνθρωποι μπορούν να καθίσουν, πρόσθεσε ενθουσιασμένος ο Ομπάμα, που ζήτησε να μάθει ποια ήταν η τύχη των μονομάχων που έχαναν. Εάν κάποιος βρισκόταν πεσμένος, δεν έπρεπε να το σκοτώσουν, έτσι δεν είναι? Αναρωτήθηκε για την έκβαση των μονομαχιών μέσα στο αμφιθέατρο, που υπολογίζεται ότι στις ημέρες της δόξας του είχε χωρητικότητα έως και 80.000 θεατές. Ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή του στην Ευρώπη με αυτό το μάθημα ιστορίας, ο Αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Αμπντάλα. Την παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου στο Ριάντ θέλησαν να εκμεταλλευτούν ομάδες γυναικών οδηγών που ανήρτησαν αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο εκστρατείας τους, κατά της απαγόρευσης της οδήγησης που ισχύει για τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία, οι ακτιβίστριες καλούν και άλλες οδηγούς να πάρουν το τιμόνι αύριο, και ενώ ο Ομπάμα θα περιοδεύει στη χώρα.